Με τη νέα κυβέρνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο βλέπουμε ήδη αλλαγέ. Άρα μπορούμε να πούμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών δείχνει την ροπή που θα έχει τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι η πρώτη επίσκεψη που κάνει στο εξωτερικό και αυτή θα γίνει στη Γερμανία που ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι με τη Γαλλία ο πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει τι. Σημαίνει όπως το είπε και ο ίδιος ότι ήρθε η ώρα το Ηνωμένο Βασίλειο να επανασυνδεθεί με τον έξω κόσμο. Και αυτό έχει τη σημασία του γιατί όπως ξέρετε το Ηνωμένο Βασίλειο αυτά τα χρόνια προσπάθησε να είναι απομονωμένο και για αυτό τον λόγο πήγε στη διαδικασία του Brexit. Θεώρησε ότι ήταν το καλύτερο για να παλέψει εναντίον της λαθρομετανάθευσης. Τελικά βλέπει ότι αυτό δεν λειτουργεί και έκανε όλη αυτή την κίνηση για έναν λανθασμένο λόγο τώρα λέει πολύ ξεκάθαρα ο Υπουργός Εξωτερικών ότι θέλει να έχει και μια πιο ισορροπημένη θέση σε ζητήματα όπως είναι αυτά της Μέσης Ανατολής, ότι πρέπει να υπάρχει η απελευθέρωση των ομήρων και βέβαια η κατάπαυση του πυρός. Θα το δούμε τώρα αυτό στην πράξη. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η Μεγάλη Βρετανία θα έρθει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από αυτό το διαζύγιο που ζήσαμε με το Brexit αρχικά το 2016 και στη συνέχεια επί του πρακτέου το 2020. Είμαστε πλέον το 2024 και βλέπουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο κατάλαβε ότι ήταν λανθασμένη σε επίπεδο στρατηγικής αυτή η κίνηση και τώρα προσπαθεί να την διορθώσει με κάθε τρόπο. Θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτό πάνω που έχει σημασία είναι ότι όταν λέει ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών ας αφήσουμε πίσω μας τα χρόνια του Brexit υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε μαζί νομίζω ότι είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα για όλους μας.